Αριστερά ο Σαβιέρ. Για να δούμε τώρα τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος παίρνει την μπάλα από την κόντρα. Χατζηγιοβάνης έξω την περιοχή, βγάζει δεξιά το γύρισμα. Πλασέ 1-0 και κομακέντα. Στο 4 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς από το ωραίο τάκλιν αρχικά του Διονύση Σαμαρά, ο οποίος με πολύ πείσμα ο νεαρός κέρδισε την μπάλα από τον αντίπαλο. Ο Χατζηγιοβάνης έδωσε και πάλι ο Σαμαρά, ο οποίος γύρισε για τον Μακέντα. Δεν δυσκολεύτηκε ο Ιταλός να ανοίξει το σκορ στο 4. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπετε το πολύ ωραίο, καθαρό και δυναμικό τάκλιν από τον νεαρό. Ο Χατζηγιοβάνης έκανε την κίνηση overlap. Ο Σαμαράς με τη μία στο πρώτο δοκάρι, με τη μία το πλασέ του Μακέντα. Και με αυτό τον γκολ ο Παναθηναϊκός ανοίγει. Πλανό γήπεδο, 10 παίκτες και κάνουν προθέρμανση. Χατζηγιοβάνης στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα, καλό είναι. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 2-0 με τον Σαβιέρ. Στο 37. Ο Σαβιέρ σκοράρει με την πολύ ωραία κίνηση από τον Χατζηγιοβάνη. Ωραία σέντρα. Μπάλα πέρασε πάνω και από τον Χαλκίδη, ο οποίος έκανε την εκτείναξη. Στο δεύτερο δοκάρι σε κενή εστία ο Σαβιέρ. Πλάσαρε. Εδώ και πάλι. Χατζηγιοβάνης. Θα κάνει την γλυκιά σέντρα. Και ο Σαβιέρ με το δεξί σε κενή εστία πλασάρει για το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο γκολ του Σαβιέρ με την πράσινη φανέλα. Ο Αϊτόρ φέρνει μπάλα στο αριστερό. Βγάζει στην περιοχή. Να ο Τζαβίδας θα γυρίσει, είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το πλασέ γκολ 3-0. Ο Σπύρος Τζαβίδας. Αδέρφια Τζαβίδας συνδυασμός. Πράγματι στο 64 τα αδέρφια Τζαβίδα, όπως είπε και ο κ. Σάμιος, συνεργάστηκαν. Και ο Παναθηναϊκός στο 64 πετυχαίνει το τρίτο του γκολ. Το οποίο θα δούμε σε λίγο. Να εδώ ο Σπύρος Τζαβίδας, ο σκόρερ. Πήρε την ασίστα από τον μικρότερο αδερφό του, εδώ Αϊτόρ. Ο Μάριος Τζαβίδας είδε ότι κλείστηκε, έβγαλε πολύ ωραία στον αδερφό του Σπύρο, δεν υπάρχει offside. Πλασέ του τελευταίου με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ από μια άλλη ωραία κάμερα μέσα από το τέρμα.